κίνηση. Γιατί? Για τα φτωχά παιδάκια που δεν έχουν νονό και νονά. Πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά για να έχουν, για να μην είμαστε μόνο εμείς οι καλύτεροι, να είμαστε όλοι. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Εθνικής Τράπεζας και του ΣΚΑ ήταν συγκινητική. 1020 κούτες με ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια και άλλες 43 με λαμπάδες ήταν ο απολογισμός της πρώτης δράσης με τίτλο «Αυτό το Πάσχα γίνε και σύνονός». Είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής, η οποία έγινε και τα Χριστούγεννα, είχε μεγάλη επιτυχία και συνεχίζεται τώρα από το Πάσχα, γιατί η Εθνική είναι αλληλέγγυη σε τέτοιες προσπάθειες. Εδώ και πολλά χρόνια, εγώ είμαι 4 δεκαετίες, πάντα ήταν κοντά και στο λαό αλλά και στη χώρα μας. Από νωρίς τα κυβότια της πρωτοβουλίας όλοι μαζί για το παιδί σε Θεσσαλονίκη, Μαρούση, Καλλιθέα και Πειραιά άρχισαν να γεμίζουν με δώρα. Είναι κάποια παιδάκια τα οποία δυστυχώς στερούνται αυτή την εποχή και κάποιοι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αγόρασα 5 πραγματάκια καινούργια. Δεν μετράει το κόστος τόσο όσο η ενέργεια και να χαρούν και τα παιδάκια τα υπόλοιπα που στα δικά μας. Έρχονται καινούργια δώρα, καινούργια πράγματα με την ετικέτα αλλαγής. Είναι πολύ συγκινητικό. Σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, είναι συγκινητικό να βλέπουμε κόσμο να φέρνει αυτά τα πράγματα. Πολλοί ήταν δε οι άνθρωποι που δεν γνώριζαν τη δράση, πέρασαν από εδώ, είδαν, πήγαν, ψώνισαν και επέστρεψαν με το δωράκι τους. Να είναι όλοι καλά και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Ξεκίνησα από το σπίτι μου για να πάρω κάτι να αγοράσω, γιατί δεν βρήκα κάτι να φέρω. Και έτσι θα πάω κάτι να αγοράσω για να το προσφέρω στα παιδάκια. Ένα φορεματάκι και μία λαμπάδα, πολύ θετική ενέργεια. Πιστεύω έτσι να χαρούν κάποια παιδάκια, έτσι να χαμογελάσουν. Σε όλα τα παιδάκια του Πειραιά που πιθανότατα δεν τα έχουν. Κανένα παιδί στην Ελλάδα χωρίς το χαμόγελο, χωρίς επαρκή σύντηση και χωρίς τα παιδικά του παιχνίδια. Ο πεζόδρομος μπροστά από το Δημαρχείο της Καλλιθέας πλημμύρισε από εκατοντάδες δώρα. Στα παιδάκια που δεν έχουν νονά και νονό. Θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα και το ΣΚΑΙ για αυτή την πρωτοβουλία, όπου μαζί με τους εθελοντές των Δήμων έχουν μαζέψει τόσο πολύ υλικό που νομίζω ότι θα χαρίσουν πάρα πολλά χαμόγελα στα παιδιά μας. Και στο Μαρούσι οι επίδοτοι νονοί γέμισαν με δώρα τις κούτες. Φέραμε 2 ποδήλατα, φέραμε ρούχα αρκετά παιδικά από ηλικία 9 μέχρι 11 και φέραμε και παιχνίδια. Θέλω να συγχαρώ και το ΣΚΑΙ και την Εθνική για την πρωτοβουλία που πήραν να δώσουμε χαρά στα παιδιά μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Είναι πολύ σημαντική. Εκεί τα παιδιά δεν γνωρίζουν από κρίση και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί φέτος κάποιοι νονοί δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τη λαμπάδα να τους προσφέρουν. Αυτό το κενό πιστεύω ότι θα το καλύψουμε με το παραπάνω. Κοίτα τι έχει εδώ μέσα, έχει αυγά, έχει λαμπάδες. Τους μικρούς νονούς τους περίμεναν και πολλές εκπλήξεις. Ο Κίκο, η Μιλένια και η Μάθος Κλόουν βρίσκονταν στα σημεία των δράσεων και διασκέδασαν μικρούς και μεγάλους με παιχνίδια, ζωγραφική και άλλα happenings. Στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ΣΚΑΙ και της Εθνικής Τράπεζας και έρχονται εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους για να αφήσουν τσάντες με παιχνίδια, λαμπάδες και ρούχα για παιδιά που έχουν ανάγκη. Πρέπει όλοι να προσφέρουμε, να συνεισφέρουμε στις εποχές που ζούμε. Είναι μια βαθιά ανάσα και για τα μικρά παιδιά. Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές στην Εθνική Τράπεζα, αλλά κυρίως όλους τους Θεσσαλονικείς που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ξέρουν να στηρίζουν τους συνανθρώπους τους στις δύσκολες ώρες. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της Τράπεζας Εθνικής του ΣΚΑΙ και φυσικά και της Περιφέρειας. Όσοι θέλετε να γίνετε και εσείς νονοί αυτό το Πάσχα, χαρίζοντας δώρα σε παιδιά που έχουν ανάγκη, θα έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε τα δώρα σας στην επόμενη δράση που θα γίνει το Σάββατο του Λαζάρου 27 Απριλίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην Αθήνα, στην πλατεία Κοραή, στο Χαλάνδρη, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στο Παλαιό Φάληρο, στην πλατεία Φλίσβου και στο Περιστέρι μπροστά από το Δημαρχείο. Αυτό το Πάσχα ας γίνουμε νονοί για χιλιάδες παιδιά.